Η Αγινέ φάει, παίζει. Πιστόλι, τίποτα. Ψυγείο άδειο, γαμούτ. Συνεργείο! Πού είναι ο Ταμίρ? Ένα φαντικό! Πού είσαι? Όπα, Καρλίτο! Γιατί το ψυγείο είναι άδειο, φάει δεν έχει τίποτα και εγώ πεινάω? Γιατί τα φάγε όλα ο Κινέζος αφεντικό. Άντε πάλι ο Κινέζος, εγώ δεν πληρώσω. Μα τι! Τον είδα το βράδυ μας σου λέγε. Τέσσερα κιλά ρύζι είχα πάρει. Ρε παιδιά, ένα πράγμα σε έχω ζητήσει. Να μου φέρετε πρωινό στο κρεβάτι. Συγγνώμη, αφεντικό. Μόνο ένα πράγμα έχει ζητήσει. Χίλια συγγνώμη, αφεντικό. Τέλος πάντων. Πάρτε θέσεις. Yes, sir. Πήρα και εγώ θέσεις. Όλοι από κάτω. Ρε. Εδώ παραταχτείτε και σταματάτε να πηδάτε εδώ. Έτσι, μέσα μπράβο. Σε αυτό το σπίτι. Ναι, ναι, no jumping zone. Μωρή κυρία Κινέζε. Λοιπόν, ησυχία όλοι. Τώρα χαιρετάμε την Αγγέλη. Γεια χαρά σε όλο και την Αγγέλη. Γεια χαρά σε όλες τις παιχτούρες. Γεια χαρά μάγκες. Καλησπέρα σε όλα τα σκυλιά. Καλώς ήρθατε σε ακόμα να βρείτε Farm Simulator. Έτσι ακριβώς. Εδώ στο Gamer του κανάλι μάγκες, ελπίζουμε να είστε όλοι μα όλοι καλά. Αν είστε καινούργοι, τα λέω κατευθείαν. Έτσι, για να πράγμα, μην μπερδευτούμε. Γιατί έχουμε δουλειές, Γιατί έχουμε δουλειές. Αν είστε καινούργοι στο κανάλι μας, κάντε ένα subscribe. Δείτε φυσικά τι άλλα βίντεο υπάρχουν, αν σας αρέσει. Και πατήστε και το καμπανάκι για να έρχονται όλες τις ειδοποιήσεις. Και εννοείται ότι θα βγει και playlist για το Farm Simulator. Να δείτε ποιος είναι το αφεντικό. Ταμίρ. Έτσι. Ποιος κάνει κουμάντο. Ταμίρ. Αν και το έχετε καταλάβει μέχρι στιγμής, ποιος είναι το αφεντικό και ποιοι δουλεύουν. Έτσι. Και αυτό θα το καταλάβετε σε λίγο. Ποιοι δουλεύει. Ποιοι δουλεύουν και ποιοι όχι. Και φυσικά, παιχτούρες, αν είστε νέα σκυλιά, να αναφέρουμε ότι έχουμε και δεύτερο κανάλι. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα link και για τα social media και για το δεύτερο κανάλι. Τι άλλο, Τζε. Discord, Instagram, τα πάντα όλα έχει. Να βάλουμε. LinkedIn. Να βάλουμε και το Google και το Facebook να έχει πολλά link από κάτω. Ναι. Θα τα βάλουμε όλα. Και κάνα τηλέφωνο, πάρεις θέλει να παραγγείλουν να φάνε τίποτα. Ωραία, ό,τι βρούμε θα βάλουμε από κάτω. Α, να βάλουμε και το κωδικό της κάρτας μας. Ναι. Όχι, ωραία. Zero φράγκα είναι. Αν είναι να τα βάλουμε όλα, θα βάλουμε όλα. Όχι. Μάγκες. Καρλίτο, πες τι κάνουμε σήμερα. Θα βλέπω δυναμικούς σήμερα και μ' αρέσει. Εννοείται. Το πρόγραμμα σήμερα τι έχει. Θα αναλάβει ο Ντίκον με Χιντζάο. Να μαζέψουν αυτά που έχουμε σπείρει, πρέπει να ψιλοβγαίνουν τώρα, να είναι έτοιμα. Ναι, τώρα στο περίπου θα βγουν, ναι, μην αγχώνεσαι. Είλα πάλι σε στίχωστη. Έκανα μισά ωράκι. Θα δείτε εσείς τώρα τι χρειάζεστε από εργαλεία, από αφεντικό, τα μας πάντα. Πληρώνεις για να κάνουμε τη δουλειά μας, όχι για να μας τη λες εσύ να την κάνουμε, εντάξει. Δεν ακούω, κολλάει το ακουστικό, έχει χαλάσει, κάτι απλερωμένες άκουσα. Είναι επειδή μας πληρώνει γι' αυτό. Αφεντικό, αφεντικό. Έλα δικαί μου. Πάτω στη θέση του αυτό τον Κινέζο, ρε παιδί μου. Θα μπει στη θέση του. Ένα τύπο. Ρε σε αφεντικό, να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Το προηγούμενο επεισόδιο κουρεύτηκες. Ναι. Και σήμερα γιατί φοράς καπέλο, επειδή σε έκανε χαλιά. Πάψη μεγάλη, οπότε πιστεύω ότι έχω δίκιο. Πάντων, μου είπατε ότι σας άρεσε. Όχι, σε πήρε τίποτα πίσω ξόσφαλτσα. Είχες πει ότι θα κάνεις military. Τώρα... Μήπως είχες τίποτα ψαλιδιές και έβαλες τον Ταμίρ να σε κουρέψει καλύτερα. Τέλος πάντων, μου είπα τα μέρη επειδή έχουμε ίδιο μαλλί. Αν δεν βάζω καπέλο, δεν ξαναρχίζει στο ραντεβού. Okay. Άρα... Άντε φορά καπέλο κι εσύ, ρε. Άρα φορά καπέλο. Τι λέει, το Αμύρι δεν βάζει καπέλο. Και να συνεχίσω. Πριν ξεκινήσετε βασικά τις δουλειές σας, πρέπει να πουλήσουμε το παλιό μας χωράφι. Όπως είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, έχουμε βρει αγοραστές. Κοροϊδά. Ένα φράγκο θα πάρουμε από αυτό όμως. Ναι, θα πάρουμε, έλα, κανόνισε το. Ναι, θα πάρουμε λεφτά. Θα πάρω ένα πλυστικό που θέλω για να μου κάνει μπάνιο τα μύρια. Μόλι παιχτούρα, ναι! Τώρα που σφίγγουν οι ζέστες. Μα έτσι πρέπει να ξεκινάμε κάθε επεισόδιο. Να τα πλένουμε και στο τέλος να τα πλένουμε. Να πω κάτι, γιατί μάλλον μπερδευτήκατε. Δεν εννοούσα αν θα πάρουμε λεφτά εμείς όλοι μαζί. Αν θα πληρωθούμε εμείς οι εργάτες από αυτά τα λεφτά που θα πάρουμε. Θα πληρωθούμε τέλος του χρόνου, εσύ Τζόνα, που ξέρεις τι αφεντικά έχουμε. Μαζεμένα όλα, ρε, τα Χριστούγεννα. Διακοπές μετά. Πάρε το πιεστικό. Χριστούγεννα. Ευτυχισμένα. Δεν γίνεται, καρδούλα μου. Αφεντικό. Έλα. Παγιστανέλα, έλα. Έλα, μολάτε τώρα. Εσύ δεν έχετε Χριστούγεννα, έχετε τα άλλα τα... Αφεντικό. Ντίκον, πάμε για δουλειά. Περίμενε να φέρει το πιεστικό. Ναι, να πλένουμε τώρα δηλαδή. Και μόλις το φέρεις θα πλένουμε και ξεκινάμε. Εντάξει. Α, έτσι, μπαμ. Ναι. Για να πω ότι εγώ με τον Ταμίρ θα αναλάβουμε ένα μικρό συμβόλαιο. Ναι. Να δούμε κάτι καινούριο, κάτι για bowling. Κάτι για μπαλές. Αφεντικό, το έχουμε δει νομίζω αυτό. Για bowling θα πάμε. Το έχουμε δει αυτό νομίζω. Οκ. Ο Ταμίρ δεν το έχει δει. Γεια σας, θα περάσεις καλά εσύ. Τσελ. Μάγκες, τα κορόιδα.
υπέγραψαν. Ναι, μωρή παιχτούρα. 203 χιλιάρικα. Εκεί δεν φυτρώνει ούτε ξινόχορτο. Και φέρ το αφεντικό. Κατάλληλα λεφτά για να πάρουμε λάμπο, ε. Το έχει συνδέσει με το νερό, δεν πάω να το πιάσω. Ρε, μπορεί να μην αγχώνεσαι. Τι φάση. Πάρτο! Πέρτε μου να πλύνω. Ε, θα σου φέρω τον Optimus πρώτα. Τι, μόνο εσύ μπορείς να πλύνεις. Ναι. Είναι με αποτύπωμα. Σιγά, ρε. Παίρνω μόνο πρώτη τεχνολογία πράγματα. Πέρε εδώ, μωρή παιχτούρα. Κάτσε να πάρω το τρακτέρ μου. Καλά, το είναι ψέμα. Τη μανταρινιά πρόσεχε, ναι. Ναι, ναι. Είναι γεροδεμένη. Αφεντικό, θέλω και στην καρότσα μέσα. Ω, που θα σου πω ότι... Δώσε πόνο σου, λέω, δώσε. Περίμενε. Ω, που γυαλίζει, κοίτα, γίνεται. Είχε χρώμα τελικά ο Optimus, ε. Πω, ισχύει. Πλύνε. Μέσα έχει σκουριά, αφεντικό. Κάτσε να σε φτιάξω τώρα. Έλα, μόνο η παικτούρα εκεί μέσα. Μου έβαλε τον Datsun, η παικτούρα για να πηδήξω. Ναι, τον Datsun περίμενε. Όχι, πλύνε, Στόφερα, να το πλύνει. Ευχαριστώ, αφεντικό. Έτσι είναι το χρώμα του, δεν... Εντάξει. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Το πάω στο χωράφι γιατί αυτό θα το χρειαστούμε. Για σένα πρέπει να φορέσω μαγιουδάκι κανονικά. Θέλω να γυαλίζει. Έλα. Ωραία. Κάτσε να ανοίξω πόρτα να πλύνεις και μέσα, ε. Μια χαρά είναι. Καλό είναι. Ωραίος. Επόμενος. Έλα, πλύνε το τρακτέρι του Κινέζου, ε. Επόμενος. Έλα εδώ, μωρή παιχτούρα κι εσύ. Πλύνε τη Lamborghini. Έλα εδώ, μην του ακούσει που κορυδεύουν, εντάξει. Δεν με... Αφού το αφεντικό μου λέει ότι είμαι καλό, τέλο δεν με νοιάζει. Καλύτερο είσαι, αλλά μην του το πει και εντάξει, ζηλέψουν, δεν του λέω τίποτα. Μπράβο, αγόρι μου. Το ακούσαμε. Τι? Το ακούσαμε. Εδώ τα φτιάζει κεραίε, ε. Ε, ναι, εννοείται, αφού είμαστε μηνούδε. Ωραίο, εντάξει, αφεντικό, νομίζω ότι είναι μια χαρά. Κλείνε και τα μηχανήματα αυτά που είναι εδώ δίπλα. Όπα, τα γάρι! Μπράβο, ρε Ταμίρ, μου φέρε το ναβάρα, ρε φίλε. Πλύνει ναβάρα, το φέρω και από πίσω. Αυτό. Ανέβα πάνω να σε πάω μια βόλτα. Να σου πω αυτό θα πάτε πάνω, ε. Wireless είναι. Δεν ισχύει. Thank you, boy. Να πούμε ότι το νερό το κλέβουμε από άλλο χωράφι. Οπότε πλένουμε όσο γουστάρουμε. Είχαμε πληρώσουμε και νερό. Όπα! Εσύ το θες ένα χεράκι. Κάτσε τώρα λίγο. Έχει ζέστη τώρα. Έχουν σφίξει ζέστη τώρα, μπαίνει και. Τι μπαίνει, έχει μπει. Κλείνει και το εργαλείο τώρα εδώ πέρα που θα κάνει δουλίτσα. Τούμπανο αυτό. Α, είναι τεράστιο, έτσι. Είναι εκτείνος, ρε φίλε. Πόσο τεράστια πράγματα έχουμε. Ναι. Εργαλεία τεράστια, πάντα. Πάντα. Δεν σχολιάζω. Τώρα, αφεντικό, πάμε για το contract. Τι θα γίνει, έχει πάει 9 και 20. Ναι, έχει πάει 9 και 20. Σε λίγο, αφεντικό, θα βγουν τα χορταράκια μας και ελπίζω να είναι σωστά αυτή τη φορά. Μην έχουμε κανένα προβλέμα πάλι είναι... με καιρούς και με τέτοια, τα έχουμε βγάλει. Θα είναι τούμπανο. Λοιπόν, να πω λίγο για το contract που έχω βρει. Είναι στο χωράφι νούμερο 1. Ταμίρ, θέλω να ανοίξει το map να μας δείξει το χωράφι νούμερο 1. Ανοίγω map και πάω χωράφι νούμερο 1. Πάνω αριστερά. Αυτό εδώ πέρα. Μπράβο. Λοιπόν, παιχτούρες, εκεί πρέπει να πάμε να κουρέψουμε λέει τον καζόν. Δεν ξέρω γιατί μας περάσανε. Τέλος πάντων. Κοίτα, να ξεράνουμε. Πάρε και το εργαλείο δικό μου, αν θες. Θα κάνουμε borrow. Εντάξει, γιατί τώρα με το δικό μου το εργαλείο λίγο δύσκολο να κάνεις. Έχει πολλά μηχανήματα που χρειάζεται. Γιατί πρέπει να ξεράνουμε, να το κάνουμε bail και μετά να πάρουμε τα bails στο barn. Στην ουσία τώρα θα κάνεις grass όπως αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε μπροστά εδώ. Μάλλον ρε φίλε, το δεν λέω ξέρω αυτό ακριβώς. Γιατί μας έχουν πει τα σκυλιά ότι μπορείς να το κάνεις και είναι καλή λύση κιόλας. Τώρα δεν ξέρω. Πιστεύω έτσι θα είναι ρε φίλε. Ωραία, πηγαίνετε να δούμε και αυτό το πώς γίνεται. Ρε ποιος έφερε τον τράκτορα εδώ. Μάλλον το πήρε ο κατήφορος. Πες μου ότι με το χειρόφρενο. Το χειρόφρενο. Φιλαράκι, μέσα στο harvester έχουμε cord. Άντιασε εδώ, πάμε να το πουλήσω. Πάμε να πάρουμε καφιδάκι και ξεκινάμε. Ναι. Μάξ, θα φέρουμε τίποτα. Κάπαμε, ναι. Boydes. Κάτι, να τσιμπήσουμε οτιδήποτε, δεν έχω θέμα. Αλλά αυτό μην φέρεις... Εδώ. Όχι! Μην φέρεις μίλκο. Εντάξει, θα δούμε τι έχει το κατάστημα. Μην φέρεις μίλκο, Καρλίτο. Όπα, Τζον. Τι κάνεις, ρε. Ρε το πάει, πρε! Ρε, δεν έχει πάει, αλήθεια σας λέω. Εκεί πώς ανοίξει αυτό να με φορτώσει, δύσκολο να μην έχει. Με το πατάω και δεν ανοίγει, κοίτα. Περίμε, unfold μου λέει. Και τώρα κάνεις το pipe out. Κάτσε να δει και τα μύρ εδώ πέρα. Ρε, την ταλίκα! Το βρήκε, ωραίος. Έλα, βλέπει τα μύρ, πάμε. Έλα το καλαμπόκι. Τρελός. Πάμε να το πουλήσω τώρα, δεν θα βγάλουμε πολλά, είναι πολύ λίγο αυτό. 1%. Τέλος πάντων, αφού το έβαλε που το έβαλε ο κακομύρογλου. Ας το πουλήσουμε γιατί θα λέει μια ζωή θα λέει γι' αυτό ο Κόρν. Τζον, έλα φίλε.
Αλλά ήταν η πρίκα του. Κάτσε καλή τσάμα, ε. Το Ναβάρα θέλει αγάπη. Τον γκάζει κολλέα καμιά φορά, στο λέω να το ξέρεις. Και το τιμόνι μπορεί να στρίβει αριστερά και να πηγαίνει δεξιά το αμάξι. Έχει κάποιο πρόβλημα από μαμά. Ναι, ο εγκέφαλος φταίει. Ναι. Αυτόν που το οδηγάει το αμάξι, λες. Του οδηγού. Το πουλάω εδώ το καλαμπόκι τώρα. Ναι, μωρέ, δίπλα, κάπου κοντά. $400, εντάξει. Ω, αφεντικό. Όχι εδώ, όχι εδώ, όχι εδώ, όχι εδώ. Γιατί? Γρήγορα, μην με δούνε. Γιατί τι έχει, να πάω εγώ, να πάει ταμί. Χρωστάω εδώ. Χρωστάς εδώ. Αλλά κάτσε ρε, έχω κουρευτεί τώρα, δεν με καταλάβουνε. Όχι ρε, εδώ πλήρωσες. Όχι, δεν πλήρωσα εδώ. Μα το θυμάμαι, πλήρωσες. Έτσι σας είπα. Αργήσουμε. Έλα, έλα, κατεβαίνω εδώ, έχω κουρευτεί, δεν με καταλάβουνε. Λοιπόν, περίμενε. Μη σβήνεις τη μηχανή! Μη σβήνεις τη μηχανή! Οκ, οκ. Και γύρνα κιόλας. Να έτοιμος. Γύρνα, ναι, να είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καρλίτο, όχι, δεν είμαι ο Καρλίτο. Δεν είμαι ο Καρλίτο, όχι. Όχι. Ροντρίγκες με λένε. Δεν λέω τρεις τυροπιτούλες. Θες προχθές με πειράζει και μια καλή σημερινή. Ένα καφεδάκι. Δύο και δύο μίλκο. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο έχουνε? 2 ευρώ. Πιστόλι. Γρήγορα, πες αμυντικό, γρήγορα. Φύγαμε. Πάμε, τα πάμε. See you later, next. Γρήγορα, ρε. Με κάνει τσαλιμάκια. Μην στρολάρεις τώρα. Ωραία, αμυντικό, έχω μια ιδέα. Για πες. Πάμε στη χωράφη. Βασικά, γιατί πάμε χωράφη, πρέπει να πάρουμε τα εργαλεία. Να πάρουμε τα εργαλεία, πάμε στους άλλους. Να αφήσουμε. Ναι, εγώ λέω να τα κρατήσουμε για πάρτι μας, τι λες. Καλά, αυτές τις τρόπιτες όχι. Ωραία, yeah! Τα μην φτάνουμε. Αμάν, αγόρι μου, πρόσεξε. Πρόσεξε, oh! Θα μπεις μέσα στο σπίτι, βρε. Θα μπεις μέσα στο σπίτι. Κοίτα που μας έφερε το παλικάρι. Φοβερός. Αυτοί γιατί δεν δουλεύουνε. Δηλαδή, τι κάνουν εκεί, κοιτάει ένας τον άλλον. Έφοδος. Έλα! Όπα! Έφοδος! Γιατί δεν δουλεύετε! Γιατί δεν δουλεύετε! Ρε αφεντικό! Ναι! Άσε μισό λίγο. Θέλω και λίγο νεράκι. Εντάξει, ναι, φάει με πληγείς. Καφέ έφερες! Μάγκες δεν είχε καφέ, έχει μόνο έναν, τον πήρα εγώ. Τρία μίλκο. Ένα εσύ, ένα εσύ και ένα εσύ. Ρε αφεντικό, κάτσε να σου εξηγήσω τι έγινε. Ναι. Πάρε λάδος... και τυροπιτούλα. Λάθος υπολογισμός. Δεν έχουν φυτρώσει ακόμα. Βασικά δεν είναι έτοιμα. Δεν έχουν φυτρώσει. Λέει γκρόιν, ακόμα δεν είναι ακόμα έτοιμα γκρόιν, για μάζεμα. Περιμένουμε, το έχουμε βάλει εδώ στο γρήγορο να περνάει ο χρόνος. Εντάξει. Και εδώ τα λέγαμε. Εντάξει. Η ώρα πήγε 4, σε λίγο σχολάμε. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει. Πήγαμε, Ταμίρ. Είναι ο Ταμίρ αυτά. Φεντικό και πάει στο χωράφ. Μπράβο, αγόρι μου. Κατεβαίνω κι εγώ τώρα. Για άμα θες έρχεται ξανά να πάρει κι άλλα. Θέλει να έρθουμε κι εμείς. Άμα δεν έχετε ξεκινήσει τη δουλίτσα σας. Αλλά τι θα φέρουμε όλα τα τρακτέρ τώρα κάτω. Για να φέρουν τα εργαλεία και μετά τα πάνε πίσω. Εντάξει. Άμα γουστάρετε μάγκες, εγώ δεν σας υποχρεώνω. Ούτως ή άλλως πρέπει να περιμένουμε για να μην, κάνουμε, να μην καθόμαστε αφεντικό. Για σένα το κάνουμε για να μην πληρώνεις τσάμπα, καταλαβες. Ωραία. Δεν πληρώνω καθόλου, μην αγχώνεσαι. Κάτι έχουμε καταλάβει. Κάνε άκρη, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις ότι πάμε για δουλειά. Δηλαδή ανέστητε τελώς μερικοί έτσι. Είναι αυτοί ρε παιδί μου και πάνε με το πάσα τους λες και δεν έχουν τίποτα. Ωραίο. Πολύ breakdance κάνει όμως, ε. Hey, op. Τακ. Καλά μιλάμε, τι τρακταράρα έχεις πάρει μόλι παιχτούρα Αμερικάνε. Πολύ δυνατό. Αφεντικό ήρθα εδώ πέρα να ξεκινήσω εγώ. Να ξεκινήσεις αγόρι μου. Ναι. Να ξεκινήσεις και έρχομαι κι εγώ. Ωραία, κάτσε να δούμε λίγο πώς δουλεύει αυτό γιατί δεν το έχει ξανακάνει ταμείο. Βάζουμε λογικά το μπροστά, το κάνουμε το. Turn on. Ναι, αυτό εδώ είναι το bowling που θέλω να πάρουμε. Ναι. Αυτό το έχει μηχανισμό τσακ, το παίρνει μόνο του και το κοτσάρει ωραία, πίσω. Ωραία. Οπότε εγώ τώρα λογικά τα κουρεύω, ε. This vehicle tool is reserved for contract work. Ναι, τι είναι αυτό, contract work. Πώς έχεις πάει σε λάθος χωράφι. Έχω στο 2. Έλα μωρέ, δίπλα είναι. Κούρεψε και αυτό ο φυσική. Έτω τύπο. Μωρή παιχτούρα τα Μυρογλου. Μικράτσι μου έτσι, σαν το Δημήτρη. Νάτο. Μικράτσι μου κακό Μυρογλου. Το κάνω. Μωρή παιχτούρα, πάμε. Σε ποιο χωράφι πάμε. Ένα. Τώρα λογικά μπορώ να βάλω το πίσω να τα πιάνει, ε. Για να δω. Το κάνεις ταυτόχρονα. Ναι, για να δω. Need to unfold, lower, και
On. Πάμε! Ναι, το κάνω ταυτόχρονα. Τι κάνεις τώρα, περίμενε, τι κάνεις τώρα. Εξήγησέ μας. Τον καζόν. Κουρεύω τον καζόν και το πιάνω πίσω με το άλλο μηχάνημα και το κάνω μπάλα. Πρέπει να το κάνουμε και dry πριν το πάρουμε. Ναι, dry. Το πίσω κάτι... αυτό που έχει ο Τζέι είναι το dry. Όχι, αυτό το είναι dry που, κάνει αυτό μπάλα. Που έχει ο Ζόχαν. Αυτό είναι ανεμιστήρες, τι είναι αυτό. Πρέπει να είναι αυτό που έχω εγώ, πεπτούρες. Ναι. Ανοίγω γίνεται, αυτό. Γίνεται, βγαίνει η πρώτη μπάλα, Ηλία. Ναι, θα το δείξουμε λίγο εδώ στα σκυλιά και εμείς θα φύγουμε να δούμε πίσω αν. Περίμενε, πώς ακριβώς γίνεται, ρε φίλε. Τζέι, με τον μπροστά το κόβεις, με το πίσω το μαζεύεις. Ναι. Μετά πρέπει να το στεγνώσουμε, έτσι. Ναι, λογικά ο Ηλίας το κάνει αυτό. Όχι, εγώ δεν στεγνώνω. Νομίζω ότι εμένα είναι αυτό. Άρα, Σιτζέ, μην το κάνεις bowling. Όχι, πρέπει πρώτα να το στεγνώσουμε, Τζέ. Ναι, και μετά bowling. Μην τα κάνεις ταυτόχρονα. Μήπως τα κάνει όμως το ίδιο μηχάνημα. Όμως το ίδιο πράγμα. Εσύ μπαίνεις κανονικά, το κάνεις. Το κάνω μπάλα ή όχι. Χωρίς την μπάλα. Χωρίς την μπάλα. Από πίσω. Ναι. Μόνο κούρεμα. Μόνο κούρεμα. Okay. Οπότε κάπου πρέπει να αφήσεις το εργαλείο που έχεις τώρα. Μετά, κάποιος πρέπει να έρθει πάνω από αυτά εδώ. Νομίζω πρέπει να είναι ο Τζέ. Μπορεί να τα κάνει και τα δύο Τζέ. Να το ρε, εσύ στον ημιστεράκι. Ναι, αυτό λέμε. Του Τζον τα στεγνώνω. Ωραία, δεν το είδα, δεν το είδα σε λειτουργία. Άρα εσύ, Τζον, κάνεις αυτό και μετά νομίζω είναι ο Ζόχαν. Ναι, Ζόχαν. Μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα, όπως λέει. Τι? Μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα. Όπως, αντί να το κάνεις μπάλα, το έχεις αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να χρειάζεται λίγο χρόνο. Για δοκίμασε, Τζέ. Α, όχι, το κάνει. Βλέπω το κάνει. Α, την ουσία το απλώνεις τώρα. Με αυτό το μηχάνημα που έχεις το απλώνεις. Και στεγνώνει. Να το φαίνεται. Κοίτα διαφορά που κυτρινίζει. Φαίνεται. Λοιπόν, μάγκες, κοιτάξτε πώς είναι εδώ. Το βλέπετε. Και κοιτάξτε εδώ που είναι πιο παχύ πράσινο. Ναι, αλλά έντονο. Αυτό τώρα, για να το μαζέψω, πρέπει να κυτρινίσει. Αυτό εδώ πρέπει να το περάσεις εσύ τώρα. Για περάσεις το λίγο να δούμε. Για να δω. Αν είναι όντως, μετά περνάει και το κάνει μπάλα. Ναι. Νομίζω έτσι όπως τα λέει ο Ηλίας είναι. Αυτό έτσι πως σας είπα εξ αρχής. Για πάμε λίγο να το δούμε στην πράξη. Για να δούμε, ρε παιχτούρες. Μήπως πρέπει να το ενεργοποιήσεις. Ναι, λέμε τώρα εμείς. Να το, μωρή παιχτούρα. Ναι, κάτι κάνει. Ναι. Να το, βλέπεις. Ναι. Και μετά τα κάνει έτσι και μετά περνάει τον μπόλερ από τώρα, πάνω. Τώρα τα κάνει σειρά. Ναι, και τα παίρνει τον μπόλερ. Ναι, αλλά δεν πρέπει να τα κάνεις ακόμα. Πρέπει να ξεραθούν πρώτα. Ναι, όχι. Πρέπει να ξεραθούν. Γιατί? Μα γιατί τα απλώνω τότε, ναι, τσάπα ρε, τα πρέπει να ξεραθούν πρώτα. Πρέπει να κυτρινίσουν, ρε. Σωστό, αυτό σας λέω, ρε μάγκες. Σωστό. Οκ, Ζόχαν, τώρα το είδαμε ότι το κάνεις στην άκρη. Οπότε τώρα ίσως μπορεί ο Τζέ να ξαναπεράσει από εδώ που έχουμε κάνει και να τα ξαναρρεώσει. Ναι, θα τα απλώσει πάλι. Η παιχτούρα, ο Καρλίτο είχε δίκιο. Ωραία, αλλά πάρες, πάμε, δεν τον ακούσαμε γιατί δεν το έχουμε καταλάβει κι εμείς εξ αρχής. Εντάξει, δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό. Sorry, Καρλίτο. Δεν πειράζει, boy. Excuse me, Εντάξει, γι' αυτό ήρθαμε στην ουσία γιατί σκεφτόμαστε παιχτούρες να φυτέψουμε κάτι στο δικό μας χωράφι. Φίλε, είναι ωραίο όμως αυτό, ε. Άρα ήρθε εδώ να γίνει το πείραμα, να τα κάνουμε όλα χάλια. Ναι, δικό ναι, μόνο παιχτούρα. Έλα τώρα, εντάξει, please. Αφού μας ξέρεις. Παίζουμε tactic. Και παίζουμε και καλά ότι τα ξέρουμε στο contract όταν το πήραμε. Αυτός θα κάνει τις μπάλες. Αυτός θα κάνει, να το λέει auto stack, το κάνει και μόνο του. Εντάξει, απλά περνάς σε πάνω τις μπάλες και τις φορτώνει αυτό. Α, μπράβο. Okay. Άρα είναι εμείς, θέμα χρόνου. Εμείς βλέπουμε, εσείς δουλεύετε, εντάξει. Είναι θέμα χρόνου, ρε φίλε. Μας εμείς Αμερικάνε. Αφού, τεστή. Μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε εμείς το δίπλα χωράφι. Να το σπείρουμε, να το χαράξουμε. Να το κάνουμε, ναι, μπράβο. Να το οργώσουμε αυτό. Γιατί το δικό μας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Εντάξει, μποϊδές. Okay. Ναι. Φεύγουμε για να κάνουμε κάτι και εμείς. Μας λέει ότι είμαστε άχρηστοι. Αμύρ εδώ συνεχίζει και κάνει. Μπράβο, Όρεν. Φρικό, πες μέσα να σε πάω μια βολτίτσα. Μπράβο, Όρεν. Έλα να σε κάτσε στα πόδια μου, σε παρακαλώ. Πάμε. Α, ωραία είναι εδώ, Κάτσε να δω. Γιατί κάνεις έτσι. Τα κυρία, Είς λομπάγκο. Πολύ ωραίο είναι, ρε φίλε. Μπορείς να βάλουμε και γρασίδι και εμείς παντού. Μ' αρέσει. Είναι χαλαρωτικό, δεν ξέρω. Δεν κάνεις κάτι. Απλά βάζεις το painting, ας πούμε. Δεν το φυτέρεις. Μεγαλώνει μόνο του, ναι. Ναι, μεγαλώνει μόνο του, ισχύει. Αφεντικό, το κόκκινο θέλει συνεργείο, Γιατί? Γιατί η Ταμίρ δεν ξέρει να οδηγεί και το έκανε να. Δεν πατά μπλεκ, τη καρφώνει έτσι ταχύτητες. Εσύ το πήρες, σε μένα μια χαρά ήταν. Εγώ το πήρα, το πήγα μέχρι το τέτοιο και το ξανάφερα. Εγώ ήταν χαλασμένο ήταν. Να δει ο editor ότι το κλειδί είναι από πριν έτσι και δεν το έκανα εγώ στα χέρια μου. Κλειδί, ρε.
Τι έγινε, το κλειδί που δείχνει για ότι έχει χαλάσει και καλά. Εγώ ξέρω ότι διότι το έχει τα μύρ, ήταν μια χαρά. Ναι. Ξέρω ότι έχει χαλάσει σκυλιά. Έχει συνηθίσει, πατά γκάζι στο αυτόματο και απλά πα. Εδώ θέλει και να κρίνεται. Έχει χαλάσει σκυλιά. Τι οδήγηση κάνει. Δεν χρειάζεται εμένα να του πω. Έχουν δει τα σκυλιά. Τα μύρ. Για να λέει ταχύτητες, πατά συμπλέκτη, δεν τις καρφώνεις έτσι. Του αρέσει να καρφώνει αφεντικό. Το ξέρω, το ξέρω. Ο Κινέζος δεν ξέρει που έχει πάρει το αυτόματο τρακτέρι. Οκ. Εντάξει, ειρήνη μην. Μην τσακώνεις τα αγόρια μου. Το ότι κουμπώνω καμιά φορά έτσι, καμιά καλή έτσι για να... Είναι για τα... όταν έχει τα φόρτε του. Για να πάει πιο γρήγορα, ε. Ναι. Το ότι το πάω στο κόκκινο... Οι στροφές να βαράνε. Οι στροφές. Έλα μωρέ, εντάξει. Το κάνω, αλλά αυτό είναι για να... Για τα μωράκια να τσιμπάνε. Έτσι ρε φίλα, αφού περνάει έξω το καφενείο και γίνεται πανικός. Να κάνω λίγο εφέ. Α, έχουμε και αυτό εκεί. Yeah, boy. Τι λες ρε, μεγάλο οικόπεδο ρε. Του έχουν φύγει κάποια κομματάκια. Πού? Καλά, κάνε εσύ τώρα και θα τα μαζέψουμε μετά, μην αφώνεις. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Μπορεί και να μην τα δει καν η γκόμενα. Γκόμενα, ναι. Έχουμε κάνει, και καλό κιόλας. Έχουμε κάνει 10% γλυκούλη μου, τα μοιράκο, κακομύρογλου. Κακομύρογλου, έχει μείνει το κακομύρογλου. Αφού έτσι έλεγε το διαβατήριο. Ναι, αφού είχε διαβατήριο μην μιλάς καθόλου. 10% ε. 10% ναι. Είναι πολλή δουλειά για τόσα λεφτά, καλύτερα να το δώσεις σε μένα μόνο ε. Θα δούμε, μπορεί να σε βγάλω για καλό δείπνο σήμερα. Για fine dining. Εκεί τρως με μαχαιροπύρινο όμως, να ξέρεις ε. Εντάξει. Δεν τρως με τα χέρια όπως στο σπίτι. Εντάξει. Θα σου πάρω και πουκάμισάκι να είσαι σένιος. Έχω πουκάμιση. Ναι, όχι του σερβιτόρου, άλλο. Αυτό βρήκε αφεντικό εκείνη τη μέρα. Αυτόν βρήκε. Αυτόν βρήκε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλό το μιλκο, μάγκες. Δεν πίνω μιλκο. Δεν πίνεις. Το έχω δώσει στην άκρη. Πήγα μην πιω. Η τυρόπιτα καλή, φρέσκα μου είπε ότι ήταν. Ναι, ήταν φρεσκότατη. Φρέσκα ήταν προχθές. Σήμερα εντάξει. Άμα την πέταγε στον τοίχο θα έκανε ζημιά. Κάνε και για φρίσμπι για τους σκύλους. Για φρίσμπι εύκολα, ναι. Όχι, τι ξαναδεί αυτό, boys. Τι. Τι έχουν κάνει εδώ στην πόλη, ρε. Δεν παίζονται τύποι, ρε φίλε. Έχουν βρει δεινόσαυρο. Κοίτα εδώ. Βλέπετε. Ναι. Πω. Τι είναι αυτό, ρε. Αμάν. Εσύ και ο Ιντιάνα Τζόουνς. Αυτό το είχε σκοτώσει προ πάπος μου. Ναι, κάτσε, τώρα το ανακάλυψες. Όχι. Το Έντι θα το κόψει ότι το βρήκα τώρα. Καταλαβές. Okay. Αυτό μάγκες λέω το σκότωσε προ πάπος μου. Ο Άι Γιώργης. Ναι. Ο Σινιόρ Καρλίτο. Έχουν βγάλει και ένα τραγούδι. Ηλία! Ρε ο τράκτορας ρε, παίρνει ο κατήφορο. Πώς είναι το τραγούδι να μας πεις λίγο. Είναι πολύ γνωστό. Πώς πήγαινε ρε φίλε, είναι έτσι λίγο ένα μπιτά. Disco, disco, disco το σου Αγιώργης. Disco, disco, disco το σου Αγιώργης. Αγιώργη! Το γνωστό σε όλους. John Optimus είναι τέτοιο φίλε, αυτόνομος. Αυτόνομος είναι. Δεν δέχεται. Άμα τον αφήσω μία και πάει κάτω τον κρεμό θα δω μετά πως αυτόνομος είναι. Και τι, θα βγάλει φτερά, θα πετάξει δε. Δεν δέχεται χειρόφρενο. Αλήθεια σου λέω, τσακώνουμε κάθε μέρα. Ο Optimus τώρα ξέρει την φάση. Τον παίρνω τηλέφωνο, ο Optimus θέλει μου βοήθεια. Και εκεί που πάει να κάνει transform, κλακ, κάποιο μπαίνει μέσα. Θα μείνει φορτηγό. Ένα φαντάμο. Πεθαίνουν όλοι, ξέρω εγώ την άλλη μέρα. Optimus βοήθεια. Ρε φορτηγό θα μείνει. Αυτό παίζει, παιχτούρες, να ξέρετε. Φορτηγό. Παρακαλώ. Μ' αρέσει πολύ η θέα εδώ πέρα, ε. Πού το πας? Κοίτα θέα. Έχει μια σπηλιά εκεί. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει. Ναι. Δεύτερη φορά, πραγματικά. Θέλω να πάρουμε αυτή τη χωράφ και να φτιάξω ένα σπίτι εδώ στο... Για να ξέρεις, κάθε φορά που μου το λέει είναι όλο και πιο κοντά στον κρεμό. Την τρίτη λογικά θα μου φύγει από κάτω. Εύκολα. Μωρή, τι πάρα τα μύρογλου. Κακομύρογλου. Έτσι, μπράβο. Πιάσε κόκκινο. Κοίτα πως σκουρεύω, ε! Ναι, γι' αυτό φοράω καπέλο. Το είπε τελικά. Θα έχεις δευτεί αυτός. Το παλικαράκι που σε κούρεψε... Εντάξει, ήταν πρώτη του μέρα, αλήθεια είναι. Ναι, δεν μας το είπες αυτό. Γιατί ρε φίλε, νόμιζα ότι θα ήταν ωραίο τελικά, αλλά από ό,τι μου είπατε, τα καπελάκι μου το έκανε. Α, μήπως εννοούσε ότι θα φοράς καπελάκι.
Αυτό εκεί έγινε το μπέρδεμα. Το έχω πάθει μικρός, γι' αυτό το λέω. Εκεί έγινε το μπέρδεμα. Οδικό, θες να δεις κάτι? Κοίτα. Ω, ρε. Χωρίς χέρια, ρε. Πιάστε τη μόνη. Πια... Αμίρ. Χωρίς χέρια, ούτε πόδια. Αφεντικό, πες του, πιάσε το λευγέ. Χωρίς πόδια. Αφεντικό, μια μέρα τον είχα δει έτσι στο ποδήλατο. Κάνεις, στο ποδήλατο. Ναι, αλλά ήταν χωρίς σέλα. Από πού το αγόρασες? Αμίρ, αυτά που τα έχεις μάθει, ρε φίλε. Δεν σου λέω. Δεν σου λέω γιατί τα κάνει μόνο τα Αμίρ. Ήταν ειδικές δυνάμεις Πακιστάν. Έχουν ειδικές δυνάμεις. Ναι, ναι. Α, για special, ειδικές, αυτό εννοείς. Α, ναι. Τι ωραία θέα εδώ πέρα. Εντάξει. Οχ, τρίτη φορά, Τζον. Ναι, τρίτη και παρακερή. Η Ρόδα έκλειψε γκρεμό, να ξέρεις. Θα πάει από κάτω αυτός, ρε. Την τέταρτη θα είναι η φαρμακερή. Το βλέπω το έργο. Αφεντικό, μπορούμε να συζητήσουμε, μιας και το τρακτέρι κάνει μόνο του τη δουλειά. Για business. Ω, θέλει. Πίσω από το τιμόνι κάνεις business εσύ τώρα, το κατάλαβα. Ή ό,τι άλλο σε απασχολεί, δεν ξέρω, πες μου. Τι business θες να μιλήσουμε. Να περάσει η ώρα, ρε παιδί μου, τώρα. Απλά μόλις στρίβω θα σταματάς για να συγκεντρώνομαι, να μην πάμε από κάτω, εντάξει. Περίμενε, θες να σου πω για το πώς έγινε επιχειρηματίας. Οχ, οχ, αυτό είναι αυτός. Θα πάρεις μαθήματα από το θείο τον Καρλίτο. Αυτό σηκώνει τέτοια βιβλίο ολόκληρο. Λοιπόν. Αυτό, ό,τι σου πω θα μείνει μεταξύ μας. Ναι, εννοείται. Κάτσε να κλείσω το σύρματο. Περίμενε να κλείσω το σύρματο. Λοιπόν, πάρε χαρτί και μολύβι. Γιατί, ρε αφεντικό? Τι? Χαρτί και μολύβι, γιατί? Παίζουμε τρίλιζα. Κάνω δουλειά σου. Περίμενε, αφού το έκλειπω. Το μιούτ ποιο είναι εδώ πέρα? Πάτα τα όλα, πάτα τα όλα. Κάτσε να δοκιμάσω. Το κόψε το καλώδιο. Δίκον μακούς, δίκον μακούς. Ωραία, λοιπόν, πάρε χαρτί και μολύβι. www.google.com. Περίμενε να γυρίσω. Α, ναι, στρίβεις. Μπορεί να κάνεις ένα πράγμα ταυτόχρονα. Οχ, θα φύγουμε. Θα φύγουμε. Πρόσεχε. Oh shit. Είδα τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου. Λοιπόν. Μ' ακούς? Ναι. Πάμε. www.google.com. Μεταξύ μας δεν έχω ιδέα τι κάνουμε. Ωραία. Δεν έχω ιδέα. Εγώ μια ζωή δεν δούλευα. Και μου λέει ο θείος, πάρε, ανέλαβε. Οπότε ό,τι απορία έχω, έχω τα σκυλιά στα comment να με βοηθάνε. Κάτσε, περίμενε. Και έχω και τον Google. Πώς γράφεται το ανέλαβε? Πόρα, ακόμα εκεί είσαι. Πρέπει να τα λες λίγο πιο αργά. Γράφτο με δικά σου λόγια. Θα γράψω εγώ στα Πακιστάνι και θα κάνουμε μετάφραση άλλη φορά. Θα κάνεις μετάφραση εσύ μετά, εντάξει. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Οπότε, ό,τι απορία έχω, μπαίνω στο Google ή στα σκυλιά. Με αυτό το βράχο έχεις πάθει έρωτα, έτσι. Και λύνω την κάθε μου απορία. Και έτσι έχω γίνει αυτός ο τρομερός, επιτυχημένος επιχειρηματίας. Μπαίνεις στο Google, ε? Ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Με αυτό πέτυχες? Θες κι άλλο? Τίποτα. Staff, προσέλαβα στην τύχη. Τι στην τύχη? Που είπες ότι... Όχι εσένα. Εσένα είχα διαβάσει πάρα πολλά. Α, και τι είχες πει ότι είχες δει το ταλέντο μου. Φαινότανε. Φαινότανε, ναι, φυσικά. Διάβασες. Μα μόνο εσύ έχεις ξεφύγει από φυλακές 10 φορές. Μόνο εσύ. Οπότε λέω, αυτός είναι δικός μου. Τον θέλω τώρα. Είναι, ξέρεις... Και τον πήρες. Έχεις καλό μυαλό, ρε παιδί μου. Έτσι. Και σε πήρα. Κάτσε, Δίκον, με πήρε το αφεντικό. Δεν αγχώνομαι, φίλε. Παρακαλώ. Θέλω καλά νέα. Μόνο καλά νέα, τι θες να σου πω? Τι ακριβώς κάνετε? Οργώνουμε. Τι οργώνετε, πού? Τα νέα μας χωράφια. Καλά μιλάμε, τώρα πετά από τη χαρά μου. Θα σου κάνουμε καινούρια χωράφια και δεν ξέρω τι θα φυτέψουμε. Θες θα του κάνουμε και μακαρόνια με κοιμά. Θα σου κάνουμε και μακαρόνια με κοιμά, λέει ο Ντίκον. Για να φας. Για να φας. Δεν σε αφήνουμε έτσι. Τι? Τι άλλο θα τα κάνω τα μακαρόνια με κοιμά, θα τα τρώω. Μπορεί να τα πασάλιφες πάνω στο τάμιρ το σώμα και να τα άγγιφες. Σήμερα έχεις κέφια, με έχεις κάνει ένα λιώνα. Λοιπόν, έρχομαι για έφοδο, μην πεις τίποτα στον Αμερικάνο. Οκ. Έλεγε. Ήρθε αφεντικό, ρε φίλε, πάλι. Τι θέλει, μωρέ. Αγόρι μου. Όπα. Αγόρι μου. Οπό. Αλλά μιλάμε, τι έκταση έχω. Γεωκτήμονας έχεις γίνει. Εντάξει. Αν δεν είχα το συνεργείο όμως να κάνω τη δουλειά για μένα,
Δεν θα έκανα τίποτα. Γι' αυτό δεν μας πληρώνεις γραφετικό. Ναι, γι' αυτό δεν σας πληρώνω. Αφεντικό, πού είσαι? Έλα ρε American, πού είσαι ρε boy? Εδώ. Ήρθα να κάνω έφοδο και σε ψάχνω να πούμε. Έχω κρυφτεί εδώ πίσω από τη... Είναι εδώ, μ' αρέσει η καινούργια τακτική. Τι κάνεις boy? Πώς πάει εδώ? Ου! Εδώ κάνουμε δύο χωραφάκια. Έχεις κάνει μωρή παιχτούρα. Πίσω να βλέπω κιόλας. Τι νομίζω, το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Άντε ρε φίλε. Όχι, εδώ θα το σπείρουμε και αυτό. Θέλουμε φράγκα. Ρε, θα βάλουμε και καινούρια γκαράζ, γιατί θα πάρουμε καινούρια μηχανήματα τώρα με τόσα χωράφια που από έχουμε. Την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά. Ναι. Τώρα το κάθε ένα θα έχει ξεχωριστό. Έτσι. Το, μεγάλο χωράφι, το μεγάλο χωράφι θα έχει τα κρυβά. Για να βγάζουμε φράγκα. Και τα δύο μικρά θα έχει αυτά που γουστάρουμε εμείς. Α, τη Λαμπορκίνη. Yeah. Λάμπο. Α, οκ. Καμιά λάμπα φθορή για πολύ σας είναι. Άμα τα ακούσει αυτό τα Ταμίρ για λάμπο και τέτοια... Θα λάμπει η φάτσα του. Δεν λάμπει, είναι μαύρη πολύ αυτή τώρα, δεν λέει. Γιατί, δεν λάμπει ρε φίλε και αυτή η φάτσουλα. Λοιπόν, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά, χωρίς πλάκα. Ωραία. Θα σας κάνω αύξηση. Πόσο? Δεν πιάνει όσα εδώ, δεν έχω σήμα. Τώρα... Δεν σας ακούω τώρα. Όσο? Όσα παίρνεις τώρα, το διπλάσιο. Ω, κόλλησες ένα δέντρο με τον Ναβάρα! Ρε, πώς πήγες στο δέντρο! Κάμε να με σώσει! Όχι ρε φίλε! Κάμε να με σώσει! Πώς το κάνεις αυτό ρε φίλε! Πώς ρε φίλε τα κατάφερες! Αφού το Max πετάει ρε, δεν πατάει δρόμο. Πω το μόνο εσύ θα μπορούσες ε! Βοήθεια, μάγκες! Αφεντικό, έτσι πως πηγαίνει σε κάθε επεισόδιο, μου φάνηκε πολύ λογικό αυτό που έγινε. Ναι. Ναι, ναι. Οδηγεί σε επικίνδυνα. Πιο επικίνδυνα ο ρεσόρς και από τον ξάδερφο στο GTA. Μου αρέσει να ζω τη ζωή στα άκρα. Ναι. Και πάνω στα δέντρα, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, και αυτό γίνεται, ε. Ωρε, φίλε. Ποιος σε βγει τελευταίος? Ο Τζον. Ναι, αλλά εγώ πήρα... Αυτό τι είναι? Τι κάνει αυτό? Αυτό μάλλον είναι που ξεραίνει τα χόρτα. Σωστό, σωστός. Την πατήσαμε αφεντικό άσχημα, ε. Είχε sleep σε αυτό το επεισόδιο ακόμη μια φορά. Είχε sleep therapy, δεν πειράζει. Ναι. Κάνει καλό που και που. Είναι από την υπερκόπωση. Ναι, από την υπερκόπωση λέει, δεν σκεφτόμαστε ώρες-ώρες, ε. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει. It's in the game, ε. Λοιπόν... Πω, έχεις το καινούριο μου χωράφι. Παρκάρω τον Ναβάρα. Πάρ' το Ναβάρα από εδώ. Το πήρα. Εσύ σε φοβάμαι λίγο, ε. Ναι. Είσαι λίγο τραμπούκος. Πάρ' το... Με το αφήνεις μες στη μέση. Θα το οργώσε κι αυτό, ε. Τι έγινε? Αμάν! Τι έκανε, ρε. Παραλίγο να σπάσει αυτό. Πάω το τρακτέρ κάτω. Την αντιπροσωπεία να φέρω και το τελευταίο εξάρτημα που έχω αφήσει πίσω επίτηδες. Okay. Για να δούμε τι κάνει εκείνο. Ίσως ξεραίνει το χορτάρι. Ίσως. Να δούμε. Θα το ανακαλύψουμε το επόμενο επεισόδιο. Όχι, τώρα θα το ανακαλύψουμε. Τώρα θα το ανακαλύψουμε. Τώρα, ρε. Τώρα. Μπερδεύτηκες, ε. Ναι. Όχι, ελπίζω να τις καπουλάρω, αλλά έχει χώσιμο. Έχει χώσιμο. I don't think so. Εντάξει. Γατούλη. Anyway. Πρέπει να αλλάξω τα μερολόγια όλων, μάλλον. Έτσι, να πάμε με το κινέζικο. Το κινέζικο είναι μια χαρά. Γιατί είναι μια χαρά? Γιατί είναι κάθε μέρα Κυριακή. Άσε ρε. Ναι ρε. Snake day every day, ε. Έτσι, μπράβο. Ζωχάν. Παρακαλώ. Άμα θες να σου συστήσω και έναν άλλο νταλικέρι, φιλέ. Είναι μπρουτάλες σαν εσένα. Bobby Douglas. Bobby Douglas. Ναι. Bobby Douglas. Τον έχεις ακουστά. Είναι family. Family business. Ε? Αμέρικα και κουβαλάνε πράγματα. Πάρα πολλά. Άντε ρε. Με αυτούς δούλευα χρόνια μαζί. Α, είναι οικογενειακή, ναι, επιχείρηση. Ναι, φορτηγατζίδες. Αυτά τα στηρίζω εγώ, το ξέρεις ότι τα στηρίζω. Πολύ καλά παιδιά. Είναι τρία αδέρφια και ένας αχαήρευτος τέσσερις. Ο ένας είναι μόνο ταξίδια. Τι πίνει ξίδια μόνο? Ταξίδια, ταξίδια. Πίνει ταξίδια, ναι. Κάνει ταξίδια, ρε. Α, κάνει ταξίδια. Φτιάχνει, ναι, ποτά. Οι άλλοι τα πίνουν και οδηγούν. Μάλιστα, θα... Άμα θες καμιά μέρα, να τους φωνάξω. Αν ψάχνουν για δουλειά, ναι, ευχαρίστως. Όχι τσάμπα, αυτοί πληρώνονται κανονικά, να ξέρεις. Α, δεν είναι σαν εσάς, ε. Όχι. Δεν είναι κοροϊδά. Όχι, δεν είναι κοροϊδά. Τότε δεν λέει. Αυτούς θα φάμε και ξύλο, να ξέρεις. Τι?
Θα φάμε και ξύλο. Να τις φέρουμε τότε. Kinky boy. Έλα, με έπεισες. Σταμάτα τώρα. Τους προσέλαβα ήδη. Και δεν το ξέρουνε. Πάω λογιστή τώρα. Το χωράφι είναι έτοιμο, Τζον. Είναι έτοιμο. Ω, ναι. Τελειώνουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει και πάμε μπαμ μπαμ. Είναι να σου πω ότι είναι αυτό που έφερε στο αφεντικό. Ας το κάτω να σου πω. Κάτσε, θέλω να δω. Άνοιξε το. Αυτό που έκοβα εγώ με το μικρό κάνει και το μεγάλο. Αλήθεια λες τώρα. Γιατί μας έχει δώσει γιατί το μας μικρό. Έδωσε δύο. Για άνοιξε το να δω. Ναι ρε φίλε, mower είναι. Γιατί μας έδωσε δύο τότε. Για να κάνεις με δύο τραχτέρ. Για να κάνεις πιο γρήγορα, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Πες του Κινέζου την επόμενη φορά να ανοίξει τα Κινέζος, ο Κινέζος θέλει. Ο... Αφού εσύ το πήρες και με το φόρτωσες και έφυγες κατευθείαν και... Έφυγε τελευταίος ο Κινέζος και δεν ειδοποίησε. Ναι, ισχύει, αυτό ισχύει, αλλά είχατε ήδη ξεκινήσει να κουρεύετε το γρασίδι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Ναι, γιατί τι θα βλέπαμε ότι... Ναι, εντάξει, θα το βλέπαμε. Δεν πειράζει, μάγκες. Έγινε, τώρα το έκανες, πάει, τελείωσε. Ναι, αλλά αφού σ' άρεσε ρε, Ταμίρ. Το έκανε γύρω-γύρω, άφηνε στα χέρια σου, μα το έπαιζε αραχτό και light now. Ήταν και light. Ήμουν αραχτό. Τότε τι μα τσαμπουνά τώρα, τι πακιστανικά μα λε. Ήμουν πολύ πιο αραχτό. Τώρα πρέπει να πληρώσει το αφεντικό διπλό με ροκάμα. Ναι, καλά, περίμενε. Άρα θα κρατήσει του Κινέζου και θα πληρώσει το Πακιστανό. Μπράβο, μπράβο. Αυτό, αυτό ακριβώ. Κράτα αυτό που δεν παίρνω, αφεντικό. Ναι, αυτό είναι στην τελική. Αφεντικό, μουτσου μουτσου. Μουτσου. Έχει φυλάκια, ε. Κάτσε είναι... λίγο, σπάσε λίγο, σπάσε λίγο. Έλα, έσπασα. Και πάμε δίπλα να μαζέψουμε αφεντικούλη. Ωραία, πηγαίνετε δίπλα και εγώ θα κάνω... Τσαουνά, δεν έχουμε. Το fertilize και το lime με το Ταμίρ. Κάποιος θα πρέπει να περνάει από πίσω αφού μαζεύουμε. Ναι. Και αυτός που καλύτερα να είναι από πίσω είναι ο Αζίμ, αν θυμάσαι Ταμίρ μια δήλωση που είχε κάνει. Καλύτερα λέει από πίσω. Γιατί μπροστά δεν είναι καλή εμπειρία. Έτσι είχε πει ο τυπάς που βλέπεις από τη Φόρμουλα 1. Δεν ξέρω πώς αρέσει αυτός ο τύπος. Εκεί τα έχεις μάθει αυτά τα κόλπα. Πότε θα είμαι εγώ, ε? Δεν ξέρω. Ναι, άμα εγώ. Θέλεις. Έτοιμο και το δικό μου. Οπότε, ποιος είναι εδώ, Καρλίτο? Παρακαλώ. Τι είπα εδώ? Πώς κάνουμε... Πώς έγινε έτσι η αλλαγή, ρε φίλε, εντάξει, άντε γεια. Η ομάδα... Τι να πω, ρε φίλε. Τσέκαρε το λίγο. Α, το κάνω έτσι όπως είπες. Ναι, όπως είχε πει μια παιχτούρα, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Αυτό τώρα κάνεις μόνο... Ναι, δεν θέλει όργωμα. Ακούς, Τζε, αυτό το κάνεις μόνο όταν είναι το χωράφι εδώ δίπλα, προς τα καινούρια. Λογικά. Έρχομαι να δω, Ντίκον. Α, δεν έχω τίποτα, ρε, άδεια είναι αυτό. Γέμισε το. Αυτό εδώ που είναι δίπλα σου, αυτό εδώ. Έχει μέσα σίδερα, άδεια σέτα και βάλτε στο δικό σου. Οκ. Okay. Και fertilizer έχουμε από εκεί. Πάμε λίγο, έλα να συντονιστούμε, να βγάλουμε κανένα φράγκο. Α, εσένα θα σου κάνω το δεξί μου χέρι. Άντε. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Με έχεις τρώσει και εμένα τη δουλειά, φαντάσου. Τι φάση. Έλα, Καρλίτο. Ποιος είναι αυτός, ρε. Τι κάνεις, αφεντικό. Ωραία, που κοιτάει να κάνω, οργώνω. Τι να κάνω, κάνε ρε, και φίλε. Κάτι. Άντε. Όλο κουρέματα, μουσε και φρουφρου και αρώματα. Τι είναι αυτός, ρε, φίλε. Μ' αρέσει το στυλ σου. Αφεντικό. Παρακαλώ. Δεν μου είπες ότι με έκανες συνέτερο εμένα. Σσσσ, μη φωνάζεις. Οπό, τι εργαλείο έχουμε πάρει, ρε. Κοίτα εδώ. Όπα, αυτό είναι φανταστείτε. Το... Φανταστείτε. Αυτό είναι η περηφάνεια του κτήματος, πιστεύω, φίλε. Φανταστείτε να πάρουν το άλλο τελευταίο 300.000 που είναι με τις ελπίστριες, ρε. Πω, τι θα γίνεται εδώ πέρα. Και θα έρχεται κανένα τάγκ. Θα το φέρουμε κι αυτό. Θα το φέρουμε. Κάποια στιγμή το θα μέλλον, το φέρουμε. Το ναι, 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 ναι. Όταν θα έχουμε λεφτά, σκυλιά. Έτσι. Αλλά μέχρι να γίνει τότε θα έχουμε αλλάξει και κανένα είδος εδώ πέρα. Να μην παίρνουμε όλοι το ίδιο. Ναι, σίγουρα. Αλλά αυτό κάνουμε τώρα γιατί πλέον έχουμε μεγάλη έκταση. Δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Είναι όλα στην εντέλεια. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα θα βγάλουμε φράγκα σήμερα. Θα γίνει καλή δουλειά τη αμάγκης. Και ένα άλλο πράγμα κάνουμε αφεντικό είναι να πάρουμε σάιλο που μπορούμε τώρα, αν θέλουμε να πάρουμε, να το αποθηκεύσουμε και να το πουλήσουμε όταν θα είναι στο top η τιμή. Με πιανείς. Θα θέλες, αλλά εγώ δεν θέλω. Ωραία, Ταμίρ δοκιμάζει αυτό που είπε ο Ντίκον, ο Αμερικάνος. Αυτό το είχα δει στο προηγούμενο ότι λειτουργούσε, μας το έχουν πει στα comment. Δεν καρέτω αν είναι όντως, τσάμπα εγώ τα πάλευα με το άλλο και μετά έκανα αυτό. Πίσω δουλεύει, bro.
Ωραία, αν δουλεύει, τσάμπα για το δω, για να δω, για να δω. Άμα δουλεύει, να πάμε να πάρουμε ένα πιο μεγάλο. Να αυτό κάνουμε το δουλειά. Έχουμε νοικιάσει αυτό. Μπορούμε να το αγοράσουμε ναι. αυτό. Αν θέλουμε. Hey, το κάνει δουλεύει, τσέ. Δουλεύει, δουλεύει. Ναι, ρε παιχτούρα. Μπορούμε να πάρουμε δύο τέτοια. Πει, για να δω. Μου είχε πει ότι παθαίνει κοκομπλόκο το CD του όταν με βλέπει να κάνω αυτό. Γιατί έκανα τσάμπα δουλειά. Έκανα ναι, διπλή δουλεύει, δουλειά. Δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Ωραία. Ω, τέλεια. Μπράβο, παιχτούρα, όποιος το έγραψε στα comment. Να πούμε ένα ευχαριστώ και να πούμε ότι το βρήκαμε εμείς. Ναι, ναι. Εμείς το βρήκαμε. Μπράβο, Ντίκον, μπράβο, Ντίκον. Είσαι παιχταράς. Κοίτα η ομάδα. Μ' αρέσει, σας έχω ξαναπεί αυτό το χωράφι που βλέπω και τους άλλους να δουλεύουν, ναι. Κοιτάξτε εδώ πλάνο. Έχασα πραγμάτια. Κάτσε να γυρίσω πίσω. Τι βλέπεις, τα μύρ. Όλους. Όλους. Όλοι εδώ είμαστε, όλοι, όλοι αυτό δουλεύουμε. Στο προηγούμενο δεν το είχαμε τόσο έντονα. Ενώ όχι, κοιτάω εδώ ήτανε... έκταση που έχουμε. Κοίτα πόσο πιο γρήγορα πάει τα μύρα από ο Ντίκον, ε. Εκεί, διψά και ταχύτητα. Ναι, ρε, ο τύπος, δεν κάνουμε κόντρα, ρε, εδώ. Θα μας πάρεις και, και εμάς καμιά φορά στη αγώνα. Αυρισιτήρια. Τα αφεντικό. Το αφεντικό κάτι, τι το αφεντικό. Θα φτιάξει το Καρλίτο. Δεν μπορώ, έχω ένα γνωστό. Μα το αφεντικό δεν έχει καμία σχέση με Φόρμουλα 1. Τα έχω γνωστό. Αλλά έχει λεφτά. Δεν έχει. Έχει λεφτά. Εγώ που την είδα στην τηλεόραση, είδα ναι. χωρίγο Καρλίτος Φάρμα από πίσω. Μαγκές, έχω γνωστούς. Ναι ρε. Πιστέψτε με. Αφεντικό τι λέει. Αγοράκι μου. Είσαι χορηγός στη Φόρμουλα 1. Είμαι businessman. Σας το ξαναπεί, δεν με πιστεύετε. Ναι, αλλά αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Είμαι χορηγός. Και με το που το βλέπω, αρχίζω και χοροπηδάω στον καναπέ και φώναζα «Εδώ δουλεύω εγώ! Εγώ εδώ δουλεύω εγώ!» Και τσάμπα, αυτό το είπες. Αυτό δεν το λέω, γιατί δεν θέλω να θίξω το αφεντικό μου, ρε. Ρε, Ιταλίκα! Κάτσε εδώ, ρε, Optimus! Όχι, θα σου κάνει παρέα, ρε! Το καλέσανε για βοήθεια πάλι. Ρε, κοιτάξτε, το βάζω εδώ να γεμίσει. Κοιτάξτε. Γεια σου, Optimus! Ρε τον τύπο πρέπει να κάθομαι μέσα, ρε. Λέω τον καλέσανε για βοήθεια. Ρε φορτηγό θα μείνεις. Τι είναι αυτό το κόλλημα που τρώει. Πληρώνουμε 5 εκατοστάρικα σήμα. Μου είπε ο τύπος, στην αντιπροσωπεία, ότι στήγιζε αρκετά και του λέω θέλω ροζ χρωματάκι τη λωρίδα. Λέει ρε φίλε δεν έχεις τόσα λεφτά. Ωραία του λέω μη βάλεις χειρόφρενο και κάνουμε τη ροζ λωρίδα. Έτσι το παίξεις μπαλίτσα δηλαδή. Εντάξει. Σας λύθηκε απορία. Τώρα λύνονται όλα, ρε φίλε. Μια χαρά είναι το οχηματάκι. Το χρωματάκι του. Τέλειο, τέλειο. Καλύτερο γύρο, Ταμίρ. Έχει μόνο την πολύ αυτός, ρε. Δεν θα πάμε κοντρά. Το πίσω σε έχω, φίλε. Έτσι, έτσι γίνονται δουλειές εδώ. Έτσι. Αφεντικό, τα ακούς, τα βλέπεις. Έτσι, μπράβο. Τα πάντα βλέπω. Όλα τα βλέπεις, αλλά δεν πέφτει κανένα παγκουί. Όπα, ο Κινέζος ρίχνει εκεί πέρα, τι ρίχνει, fertilizer. Fertilizer. Πεχτούρα. Το χωραφάκι μας. Θα είναι set όλα τα χωραφάκια μας, θα πουλήσουμε. Και αφεντικό κάτι άλλο. Αυτό που έχει ο Ταμίρογλου, αυτό το πίσω. Ναι. Πρέπει να το αγοράσουμε. Και αν θυμάμαι καλά, έκανε 105.000. Αξίζει. Αξίζει. Βέβαια, μπορούμε να δούμε και κάποιο επίπεδο παραπάνω, Ταμίρ. Άμα θέλουμε, λέω εγώ τώρα. Δεν έχουμε παραπάνω. Δεν έχει. Max είναι αυτό. Είναι Max. Υπάρχει ένα παραπάνω. Αλλά νομίζω κάτι δεν έκανε σωστά. Το ένα το fertilize έγινε. Πάω να κάνω και αυτό που έκανε το αφεντικό τώρα. Μπράβο, John. Και μετά θα έρθω να ρίξω lime και στα δύο. Τεχτούρα, σοβαρή. Καθάρισμα θα θέλει το τρακτέρ σου αυτό μετά. Λέω, θα το πλύνει ο Κινέζος, ρε. Έτσι πως το έχω κάνει. Ο Κινέζος, ναι, όλο αυτός, όλο αυτός. Κόσιμο, ε. Ναι, αυτό ναι. Κινέζου είναι. Ωσέ Αρμάντο. Γιατί δεν μπορεί να ισχυώσει το εργαλείο. Έχει πάθει κάτι το τιμόνι, Τζόαν, μάλλον κόλλησε από πολύ σκόνη. Το υδραυλικό δεν δουλεύει πια. Ρε φιλαράκι, το έδωσα για να μου το χαλάσεις. Δεν μου το έδωσε, το πήρα μόνος μου πρώτο. Σωστός, τον είδα. Ξυγημένος. Respect. Κοίτα Optimus, κοίτα Optimus, κοίτα. Πρέπει να κινούμε. Είναι challenge, ρε. Πρέπει να κινούμε για να τον εγκαιμίσεις. Ρε, ο τύπος με τρελάρει, ρε. Κοίτα. Πάει πιο γρήγορα τώρα. Γιατί βαραίνει. Ωραίος μορφέκτουρα. John και fertilizer, ρε. Το έχω ρίξει το fertilizer. Έριξες.
Ρες τον τρελό, ρε. Τον τρελό. Αλλά πρέπει και το δικό μας εδώ. Κάτσε ρε φιλαράκι. Ρε φίλε, κάτσε. Καθιστώσιμη, κοίτα. Ω! Ρε! Τι έγινε? Τι κάνεις εδώ? Τι μέσα, κυρία? Γιατί είσαι, κυρία? Κοίτα πως κάθεται, ρε. Είναι στριμόκολα εδώ μέσα. Ναι. Αυτά τα κάνει εδώ, αυτά που κάνω εγώ, τα κάνει ο Ταμίρ. Τι κάνει, ποιες δύο? Αυτά τα κάνει ο Ταμίρ. Γιατί λέει ότι είναι χειριστής Κλάρκ. Αυτά τα κάνει εδώ, που κάνω εγώ. Όχι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. 2-2 δεν τα παίρνω. Αφεντικό, δεν πάω να φτιάξεις κάτι να φάμε? Τι θέλεις? Τώρα τελειώνουμε εμείς. Τι λαχτάρα η όρεξή σου? Σου είπα πριν ότι θα φτιάξω εγώ μακαρόνια με κιμά. Ναι. Αλλά δεν έχουν τελειώσει, οπότε δύσκολο. Θες να πάω να φτιάξεις εσύ? Πάω να φτιάξω... πίτσα καταψυγμένη. Πάλι δεν θα φάμε. Ναι, δυσκολεύτηκε. Πάντα έτσι κάνει. Αφεντικό! Έλα, αγόρι μου. Θέλω... Ναι. Να έχεις την τιμή... Ναι. Να πουλήσεις εσύ την πραμάτια. Την πρώτη εισοδιά από αυτό εδώ το μέρος που... Το καινούριο μέρος που έχουμε. Ωραία. Δεν θα είναι 100%. Όσο αλλά... βγει, όσο βγει. Όσο βγει. Να έρθω, έχω την πίτσα στο φούρνο τώρα όμως. Θα την ελέγξουμε εμείς, μην αγχώνεσαι. Εντάξει. Έρχομαι. Ω, τέτοια μου κάνουνε, με σκλαβώνουνε. Έτσι μου έρχεται να τους πληρώσω για αλλαγή. Λοιπόν, θέλω την προσοχή όλων των σκελιών. Ναι. Η πρώτη σοδιά είναι έτοιμη για πώληση. Για πάμε, θέλω να δω τελικό ποσό. Δες λίγο σε τι τιμή είναι αυτή τη στιγμή η σόγια. 1791. 89 έπεσε. Όσο μιλάμε έπεσε, αφεντικό, πούλα! Εδώ μη φοβάσαι. Είμαστε 198. Μη φοβάσαι. Θέλω ένα 50 in the water. Ωραία. Και μετά έρχεσαι από εδώ. Έρχεσαι από εδώ να πλύνουμε. Εννοείται. Ω, παικτούρες, για να δούμε τα γίνει. Πάμε, πόσα. Έχει έλα. Ακόμα πολύ. Ανεβαίνει. Πάνω από ένα 50 πήραμε. 60. 70. 74. 75 χιλιάρικα. Άντε, γεια. Καλά. Παρά 10 ευρώ. Με το 69% ξέρω εγώ, Άρα περίπου μπορεί να πηγαίνει... Πολύ καλά. 100 σίγουρα. Πολύ καλά. Perfect. Τα πρώτα φράγκα. Αφεντικό. Ωραία, επεκτήρες, θα το γιορτάσουμε με πιτσούλες καταψυγμένες. Έλα, επόμενος. Είπαμε έτσι θα κλείνουμε κάθε φορά, θα πλένουμε τα οχηματάκια μας. Θα πλύνουμε ο καθένας το δικό του ή... Βρε, έλα εδώ, θα σε πλύνω, μην αγχώνεσαι. Έρχομαι. Αμήρ, έλα και εσύ θέλεις ένα μπανάκι. Παρκαρέτον, όσο πιο κολλητά στον τοίχο. Καρλίτο. Α, θες κι άλλο. Ναι, είναι η θέση του, αλλιώς δεν κοιμάται τα βράδια. Αλλιώς δεν μένει σταθερός, Όχι. Μην μου λες μετά σου έχω φάει το χρώμα. Δεν με λιβάψιμο και τέτοια. Σε αυτό να τα πεις, έχει δικό του χαρακτήρα, τα έχουμε ξαναπεί. Οπα. Όπα, θα βρεις. Κόψε, ανάποδα τώρα, έλα, ίσιοσε. Έρχομαι για πλήσιμο. Έλα, άντε μωρή κυρία. Οπα! Ο! Θα σε πλένω εν κίνηση, κοίτα. Άνοιξε παράθυρο. Έγινα, ανοίγω, θα με έκανε μπάνιο πριν το αφεντικό, δεν θέλω κι άλλο. Θα πλύνουμε και λίγο εδώ πίσω. Έτσι, μπράβο, πανέμορφα. Το αφεντικό έχει κολλήσει. Με το παρκάρισμα που έκανε δεν μπορεί να φύγει. Τρομέρο. Έρχομαι, αφεντικούλη. Θα μας τρελάνει. Τώρα. Όχι, έχω μπει μέσα στην πέργολα. Πάμε να φέρω το Κλάρκ να δω άμα μπορώ να σε βοηθήσω. Ω, ξεκόλλησα! Ναι, φίλε. Έλα εδώ, μωρή παιχτούρα. Έλα εδώ. High five. Εμένα που πήγα να φέρω το Κλάρκ. Έλα εδώ κι εσύ. Ευχαριστώ. Την πίτσα δεν την τζέκαρε κανείς, θα έχει καεί τώρα. Για να δω. Ω, πάνω στην ώρα, έτοιμη μάκες η πιτσούλα. Έλα, πάρε και εσύ λίγο. Ρε! Τι έκανες, ρε, στο τράχτη. Τα αφεντικό το βλέπεις. Δαιμονίστηκε. Ποιος έκλεισε την πόρτα. Κλείσε, περίμενε. Μην το ξανακάνεις τώρα, θα κολλήσει. Κλείσε. Ωραία.
Φεύγουνε ρόδες, φεύγουν όλα. Φίλε, πώς φεύγει έτσι, ρε. Ρε, καλέ κολοτούμπα. Αμάν. Έτοιμος. Ωραία, ωραία, ωραία. Παραταχθέτε. Όπα, ναι, ναι, ναι. Συνεργείο. Εδώ είμαστε, αφεντικό. Ωραία. Παιχτούρες, φτάσαμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Σήμερα ρίξαμε τρομερή δουλειά. Εδώ το συνεργείο, τι να πω, έχει πάρει φωτιά. Respect. Κάποιος που λένε ότι τα μύρια βιδιάζει. Έτσι. Όχι, έτσι, σήμερα πέρα. Κάναμε δουλίτσα γιατί πέρναγα, μάζευα όργων ταυτόχρονα. Εσείς κάνατε τα άλλα χωράφια. Έχουμε project στη μέση. Ναι. Κάλαμε πόσο, 75 χιλιάρικα, συν το χωράφι άλλα 200 σύνολο. 275 βγάλαμε σήμερα, αφεντικό, το διανοείσαι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Καταλαβαίνεις τι ψώνια μπορείς να κάνεις αύριο μεθαύριο. Πίστεψέ με, έχω κάνει ήδη τη λίστα στο μυαλό μου. Α, νομίζω ότι έχεις παραγγείλει από το Amazon ήδη. 3-4 πουκαμισάκια. Πόσα? 3-4. Μόνο. Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Είναι καλά, είναι καλά. Λοιπόν, θέλω τα σκυλιά να κάνουν like εάν τους άρεσε το βίντεο. Να μας πούνε κάτω στα comment ιδέες για το τι να φυτέψουμε. Άλλα τα χωράφια, τα πιο μικρά. Ο Τζέ έχει βάλει ήδη wheat από ό,τι είδα. Ναι, έχει βάλει wheat, wheat σε γιατί ένα... θέλει να το κάνει bowling. Σε ένα έβαλε wheat, μας έχει μείνει άλλο ένα. Δεν θέλουμε τώρα να πάρουμε άλλα οχήματα προς το παρόν. Οπότε βρείτε μας κάτι. Τσιγκούνης. Κοίτα, στην ουσία τώρα... Έβαλε λεφτά τώρα, δεν θα πάρεις άλλα οχήματα. Δεν χαλάει τώρα, του χρόνου πια. Στην ουσία, να πω κάτι, στην ουσία θα πάρουμε άλλα δύο καινούρια μηχανήματα που θα βοηθήσουν για τον bowling που θέλει να κάνει ο... Αυτό ναι, αυτό θα τα πάρουμε. Ο Ταμίρ. Okay. Πάρουμε ό,τι μηχανήματα ναι, έχουν στο συμβόλαιο. Πέρα από αυτά. Ενώ ό,τι πέρα μηχανήματα από αυτά. Πήραμε στο συμβόλαιο θα τα πάρουμε στο επόμενο επεισόδιο. Όχι όλα. Ναι. Πολλά είναι, πολλά αυτά. Για γκράζ, ρε. Μου είχαν ανέβει και λίγο η πίεση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιχτούρες, εμείς θα φάμε, θα κοιμηθούμε και θα τα πούμε το επόμενο πρωί. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τι. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστική θα κοιμηθούμε γιατί η πίτσα δεν τρώγεται. Γιατί ρε φίλε δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται ρε φίλε, αφού είναι κατεψυγμένη κάθε φορά τις ίσμες θα είσαι. Μια χαρά, μια χαρά. Θεωρητικά, άμα θέλετε, μπορώ να σας δώσω να φάτε κάτι άλλο. Όχι. Παιδιά, τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά, μάγκες. Γεια χαρά.